Ευάρεσε το ταμπούρλο του, επήρε, έβαλε ποδιά. Πήρε και έβαλε μπροστά του μια χύτρα με μια μεγάλη κουτάλα και άρχισε και ανακατεύει την κοινωνία, τους φορείς, τα κόμματα. Εδώ και 3 χρόνια τους εμπέζει, τους κοροϊδεύει. Ότι δήθεν θέλει, έχει στόχο, έχει όραμα να ρίξει ένα χτίριο. Και νομίζοντας ότι όλοι μπορούν σε αυτούς τους ρυθμούς, τους δικούς του, της κουτοπονηριάς να χορεύουν, εξακολουθεί και σήμερα, χωρίς ντροπή την μεταφορών και υποδομών, σήμερα ξαναμιλάει για απόσυρση κτηρίων, μιλάει η Υπουργός Περιβάλλοντος, μιλάει ο Υπουργός Πολιτισμού στις προγραμματικές του δηλώσεις και από το 2007 το Σεπτέμβριο, τη φέραμε εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα, έχει γίνει και οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα κράτη-μέλη, η απόσυρση κτηρίων. Θεσμοί υπάρχουν. Πολιτική είναι το ερώτημα. Ο Δήμαρχος δεν πρόκειται να το ρίξει το κτίριο. Λοιπόν, αποφάσισε και το έχει ήδη πει σε δημοτικούς του συμβούλους και αυτή είναι καταγγελία. Παρακαλώ. Και αυτή είναι καταγγελία ότι το θέμα θα πάει στις εκλογές. Απόφαση κατεδάφισης δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δήθεν ότι θα το ρίξει για να είναι αρεστός. Προκαλεί. Φτιάχνει κενά και παραλείψεις στις αποφάσεις επίτηδες επισκοπού. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ανενεργή αυτή η απόφαση και σήμερα θα έπρεπε εξυπαρχής να ληφθεί. Γνωρίζοντας ότι κάποιοι θα προσφύγουν, εμείς δεσμευόμαστε ότι δεν θα είμαστε αυτοί που θα προσφύγουν. Αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ κύριε Χαλιορή. Ένα λεπτό και έπιστα, δεν θέλω ούτε δευτερολογία. Σας παρακαλώ. Έτσι, αποφασισμένος να μασύρει στις εκλογές με την κατεδάφιση. Τώρα, πώς δεν τον έχει πάρει, μην μιλάτε μεταξύ σας, Λεωνίδα. Ο ισότικος λαός είναι κάτι το ζητούμενο. Θα απαντήσω τον κύριο Χαλιορή. Άνοιξε τα μάτια ορισμένων, το ίδιο κάνει και τώρα, σαν νομικός. Εγώ δεν είμαι νομικός. Ρώτησα και τον νομικό σύμβουλο που είχαμε βάλει στο δικαστήριο πάνω και μου λέει, μπορείς κάλλιστα να πάρεις μια καινούργια απόφαση. Εάν πάρεις καινούργια απόφαση, και αυτό επιχειρούν βέβαια. Τι σημαίνει? Ότι ξαναρχίζει μια άλλη καινούργια διαδικασία. Μπορεί να κάνει ξανά καινούργια έσταση η ανθρώπινη πόλη, και αυτό αυτήν αρχή με συγχωρείτε για το αυτού. Και ξανά πάλι άλλα 3 χρόνια. Ποιος δεν θέλει, εγώ δεν θέλω. Και ο κύριος Χαλιορής, ας έρθει εδώ και ας πει, ναι, δέχομαι. Τι βάζει αυτούς τους όρους, τα αντισταθμιστικά? Όχι κύριε, θες πράσινο, να γίνει πράσινο. Αυτά τα οποία θέτει είναι διλήμματα. Άλλωστε, όποιοι τον παρακολουθούν χρόνια τώρα, 3 μέσα εδώ, έχουν αντιληφθεί. Πάντοτε είναι εξής αφήξεις. Μια ζωή έτσι είναι. Λοιπόν, δεν θα πω ούτε στον πειρασμό για τα κοσμητικά επίθετα τα οποία ανέφερε. Έχει χάσει την ψυχραιμία του. Και όσο γίνεται και ο Καποδίστριας ένας δήμος ή δύο, ακόμα περισσότερο θα έχει χάσει την ψυχραιμία του. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο κόσμος θα κρίνει και θα κρίνει και εμένα. Στην παράταση και παίρνει απόφαση το ΣΚΟΠ και εν συνεχεία με την άδεια την πολεοδομική πέφτει το κτίριο. Αυτό λέει. Ξεκινήσω με το ότι δεν πήρα καμία απάντηση για όσα ερωτήματα έβαλα. Ρώτησα δηλαδή, καλά, το τι συζητάμε, εντάξει, δεν μας το λέτε, το αφήνετε για μετά την εορτή. Αν έχει εκδοθεί άδεια για αυτή τη μακέτα την οποία είχατε δείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο και με βάση την οποία πήρατε, εκμεέψατε μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πήρα απάντηση, άρα άδεια δεν έχει εκδοθεί. Επομένως, αυτό που είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ισχύει ή εξαπατήσατε τους Δημοτικούς Συμβούλους που ψήφισαν την πρότασή σας? Το δεύτερο που ρώτησα, εάν υπάρχει σε κάποιο από το προεκλογικό σας υλικό νήξη για αυτή σας την ενέργεια η οποία θα στοιχίσει στο Δήμο μια περιουσία της τάξης των 4-5 εκατομμυρίων ευρώ. Απάντηση δεν πήρα, θα έπρεπε να μας είχατε εδώ το όποιο φυλάδιο ή όποιο δημοσίευμά σας. Η απάντηση είναι η πραγματική, αυτή που είπατε με ίξεις αφήξεις, ότι πράγματι είχατε αναφερθεί σε κατεδαφίσεις κτηρίων,
αλλά αν διαβάσετε τα φυλάδια σας, αναφερόσασταν σε ερείπια που ασχημίζουν την πόλη, σε κατεδαφιστέα κτίρισματα, από τα οποία αμφιβάλλω αν έχετε γκρεμίσει κανένα. Η τρίτη ερώτηση είναι, πού κρίνεται ότι χρειάζεται περισσότερο πράσινο, στη συγκεκριμένη θέση ή παραδείγματος χάρη στο Ριζάρι ή παραδείγματος χάρη στην Τουρλωτή. Αυτή την απάντηση βέβαια ούτε εσείς την απαντήσατε, αλλά ούτε και κανένας από όσους κόπτονται για το πράσινο και την όμορφη πόλη. Δεν τρεπόσαστε λίγο. Έχουν υποσημειώσεις, πώς θα τα πούμε σε δύο λεπτά, πώς θα τα πούμε σε δύο λεπτά. Σας παρακαλώ. Πώς θα τα πούμε σε δύο λεπτά. Δεν τρεπόσαστε. Δύο ώρες καθόμαστε εδώ και ακούμε χωρίς να βάλουμε άφνα και τώρα δεν ακούσουμε. Ποιος θα κέρδιζε δηλαδή από αυτά τα δίθεν ενίκια ή αν εφαρμοζόταν ο νόμος Συμφουνάκη, ποιος θα κέρδιζε. Θα βάζε κανένας λεφτά στην τσέπη του, ο Δήμαρχος, εμείς. Αντίθετα, συμβαδίζεται με την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου που οι άνθρωποι ζουν από το κέρδος. Οι άνθρωποι το λένε, δεν δαιμονοποιούν αυτή τη λέξη, αλλά συμβαδίζεται. Τώρα πώς γίνεται δυνατόν, θα το εξηγήσετε. Εδώ έχουμε τώρα ένα Πανεπιστήμιο Αιγαίου να πέφτει στα δικαστήρια με τη βιβλιοθήκη για ένα ερείπιο το οποίο είναι σε ένα σημείο που ούτε φαίνεται ούτε δηλαδή πολύ υποδεέστερο από τούτο εδώ. Αυτό δεν ενοχλεί όσους μιλάνε για κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω του Πανεπιστημίου? Δηλαδή αν κερδίσει το Πανεπιστήμιο τα δικαστήρια, εκεί δεν θα δημιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήματα? Ή τόσα χρόνια που λειτουργεί εκεί το Πανεπιστήμιο? Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε.